22 Οκτωβρίου του 2015 και ξεκινά η παρέλαση για την τιμή και την ύμνη των ανθρώπων που έδωσαν τη ζωή τους στο παράδειγμα. Για να είναι σήμερα από σήμερα το πρωινό, το Οκτώβρη, η 40, 75 χρόνια μετά η Ελλάδα έρχεται. Το αρμονικό μουσικό σύνολο που είναι στο λίδι της πόλης μας. Η δημοτική μας μουσική. Φυσικής αγωγής του νομού Αχαΐας, κυρία Γεωργία Μητρογιάννη, αναφέρει στην αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, την έναρξη της παρέλασης των πολιτικών τμήματων. Η 28 Οκτωβρίου 1940. Έδειξε ότι η Ελλάδα είναι το ακατάβλητο προπύργιο της παγκόσμιας ελευθερίας. Η Ελλάδα με το όχι της ανάβει φάρο ελπίδας για όλους τους λαούς της γης και φωτίζει το δρόμο προς τη νίκη. Το 40 ο λαός μας είπε το όχι στο φασισμό και χαρίσαμε στην ανθρωπότητα την πρώτη νίκη κατά του άξονα. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, τα ιδανικά αποδήγησαν τους ήρωες του 40 στη νίκη. Η γενιά του όχι μας παραγγέλνει να σκέπτεστε, να ζείτε, να ενεργείτε σαν Έλληνες. Η 28 Οκτωβρίου απέδειξε ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο παρελθόν, αλλά και παρόν και μέλλον. Κανείς άλλος στρατιώτης πολέμησε με τόσο παράτολμο θάρρος και ύψιστη περιφρόνηση προς τον θάνατον όπως οι Έλληνες. Την παρέλαση ανοίγει τιμητικά ο Πανυπηρωτικός Σύλλογος Πατρών. Ένας ελάχιστος χώρος τιμής στην υπηρώτησα γυναίκα, η μάνα, η γυναίκα της Πίνδου που πρωτοστατεί στο έπος του 40. Αλήγιστη, βουβή, με αδάμαστη θέληση και ηρωική αυτοθυσία μπαίνει στην πρώτη γραμμή και ζαλιζωμένη αοργόνητα ζωνισμένα υπηρετικά βουνά κουβαλώντας τρόφιμα και πυρομαχικά για τα παλικάρια μας. Εκεί ανάμεσα στους χιλιάδες επώνυμους ανώνυμους φαντάρους πολέμησαν ο Γιάννης Περάτης, ο Νικηφόρος Φρετάκος, ο Γιώργος Σαραντάρης, ο Οδυσσέας Ελίτης. Ακολουθεί το τμήμα των σημεοφόρων που εκπροσωπούν τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πατρέων. Η σημαία μας, το εθνικό μας έμβλημα στα χέρια των άριστων, των σχολείων της πόλης, στα χέρια μαθητριών και μαθητών που δίνουν το δικό του ειρηνικό αγώνα, διακρίνονται και πρωτεύουν. Κρατούν με τιμή το ιερό σύμβολο που ενσαρκώνει τις αξίες της πατρίδας, ενσαρκώνει την ίδια την ιστορία μας. Χειροκροτήστε τα νιάτα μας, τα παιδιά της πόλης, τα παιδιά της Ελλάδας. Ξεκινάμε με τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Πατρέων. Πρώτα από τα δημοτικά σχολεία Παρελάνου και 20ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας. Μαθήτριες και μαθητές που συμμετέχουν στην απόδοση τιμής τους ήρωες του 40, τα νιάτα της Ελλάδας. Σε αυτά τα νιάτα δεν συνδυάζουν τους συνασμούς και η αδιαφορία. Το μήνυμα το σημερινό ασκεί και σκητάρει τον δρόμο του μεγάλου, του ωραίου,
Κάστρολ. Τα παιδιά της αυριανής καλύτερης Ελλάδας. Και τώρα το 34ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών. Τα νέα βλαστάρια της πατρίδας μας παρελάβουν με παιδιά μπροστά μας. Είναι οι ελπίδες του έθνους, οι ελπίδες της νέας γενιάς. Αυτοί που θα βάλουν ένα ακόμα λιθαράκι στην πρόοδο αυτής της χώρας. Οι μαθητές και μαθήτριες του 34ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών. Ακολουθεί το 51ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας. Παρελάβουν τα παιδιά μας, γεμάτα στόχους και φιλοδοξίες, έτσι όπως τους πρέπει να αντιμετωπίσουν το μέλλον. Αυτά τα παιδιά μας χρειάζονται δίπλα τους για να πραγματώσουν τα οράματά τους. Για να μην είναι τα διδάγματα της ιστορίας μας λόγια κενά, αλλά ουσία και πράξη. Είναι οι μαθήτριες και οι μαθητές του 51ου Δημοτικού Σχολείου της Πάτρας. Και τώρα περνούν από κοντά μας οι μαθήτριες και οι μαθητές του 55ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών. Παιδιά που τιμούν τη μνήμη του έπους του 40. Ένα πραγματικό έπος που απέδειξε και πάλι ότι η ενότητα και η πίστη οδηγούν στη νίκη. Μόνον ενωμένοι οι Έλληνες μεγαλουργούν. Χειροκροτούμε τα παιδιά μας, τους αυριανούς εργαζόμενους, επιστήμονες, διανοούμενους. Και τώρα ακολουθεί το Δημοτικό Σχολείο Βραχνεϊκών. Περνούν από μπροστά μας οι μαθήτριες και οι μαθητές που παρελάβουν για να τιμήσουν τους αγωνιστές ήρωες του 40. Αυτούς που αγωνίστηκαν ενάντια στο φασισμό. Με σωματική και ψυχική δόμη, εμπνεώμενη από το ιδανικό της ελευθερίας. Και τώρα είναι κοντά μας οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Γενελίκων που παρελάβουν μπροστά την εξέταση των επισήμων της Οδού Αγίου Ανδρέου. Οι νέοι μας, τα παιδιά μας, αυτά που σήμερα τιμούν τους χιλιάδες επώνυμους και ανώνυμους ήρωες, αυτούς που θα ήθελαν να ξέρουν ότι δεν πήγαν χαμένοι οι αγώνες τους και δεν ήταν μάταιη η θυσία τους. Είναι οι μαθήτριες και οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Γενελίκων. Δημοτικό Σχολείο Ρίου. Μαθητές και μαθήτριες που σήμερα θυμούνται και θυμίζουν σε όλους το μεγαλείο της Εθνικής Επαιτίου, που δεν αφήνουν να ξεχαστεί η θυσία, που γνωρίζουν ότι οι λαοί που ξεχνούν είναι καταδικασμένοι να χαθούν. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Ρίου και η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου συνεχίζεται με τα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία. Εκπαιδευτήρια αναγέννηση. Παρελάβουν από μπροστά μας με υπερηφάνεια οι συνεχιστές της αναλύωτης ελληνικής παράδοσης. Καμάρι και ελπίδα του λαού μας. Είναι οι συνεχιστές των αγώνων και των παραδόσεων του έθνους μας. Είναι οι μαθήτριες και οι μαθητές του Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Πατρών. Και στη συνέχεια θα περάσουν από μπροστά μας τα γυμνάσια του Δήμου μας. Και πρώτα
πρώτα απ' όλα το ιστορικό πρώτο γυμνάσιο Πάτρας, το σχολείο των 12 πρωθυπουργών της σύγχρονης Ελλάδας. Νέες και νέοι, με πίστη στον άνθρωπο και στην ανθρωπιά, με γνώση και διάθεση να αγωνιστούν για την ειρήνη, έχουν το δικαίωμα και την απέτηση να ζήσουν και να δημιουργήσουν ειρηνικά. Αν όμως χρειαστεί, τούτα τα νιάτα μπορούν και ξέρουν πως θα διασφαλίσουν την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της πατρίδας. Είναι οι μαθήτριες και οι μαθητές του πρώτου γυμνασίου Πατρών. Αυτά τα παιδιά που περνούν τώρα από μπροστά μας είναι αυτά που θα διαφυλάξουν για τους ίδιους αλλά και για τις επόμενες γενιές την πίστη, τις αξίες και τα ιδανικά της φυλής μας. Τιμούν τους Έλληνες που με το όχι στο φασισμό άναψαν ένα φάρο ελπίδας για όλους τους λαούς και έδειξαν ότι η ανώτερη δύναμη είναι εκείνη του πνεύματος. Η νίκη ανήκει στην πληθή. Το τρίτο γυμνάσιο Πάτρας, από το οποίο απευθύνθησε και η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σίανα Γνωστοπούλου. Το έκτο γυμνάσιο Πάτρας, από αυτούς τους νέους θα βρουν οι αυριανοί επιστήμονες, αυτοί που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της τεχνολογίας, της οικονομίας, του πολιτισμού, οι αυριανοί πολίτες που θα επενδύσουν στις αρχές και θα εμπεδώσουν τις αρχές της δημοκρατίας και θα συμβάλλουν στην βελτίωση της ουσιαστικής ποιότητας ζωής, αγωνιστές και αυτοί σε έναν αγώνα ειρηνικό, δύσκολο αλλά σπουδαίο. Και ακολουθεί το έγδομο γυμνάσιο Πάτρας. Παρελάβουν τα παιδιά μας, γεμάτα στόχους και φιλοδοξίες, έτσι όπως τους πρέπει να αντιμετωπίζουν το μέλλον. Είναι η ομορφιά με τη γνώση και τη γόνη με αμφισβήτηση. Χρειάζεται την εμπιστοσύνη μας και κάθε κίνητρο για την δημιουργικότητα. Και μετά το 7ο γυμνάσιο Πατρών, έρχονται τώρα οι μαθήτριες και οι μαθητές που θυμούνται και θυμίζουν σε όλους το μεγαλείο της Εθνικής Επαιτίου, που δεν αφήνουν να ξεχαστεί η θυσία. Οι νέες και οι νέοι που με τον αγώνα τους για την πρόοδο δίνουν κάποιας μορφής δικαίωση στη θυσία των προγόνων. Είναι οι μαθήτριες και οι μαθητές του 8ου Γυμνασίου της Πάτρας. Τα παιδιά μας, η μαθητιώσα νεολαία μας, τα νιάτα που οικοδομούν πάνω στην παράδοση και την πρόοδο, πάνω στο σήμερα και το αύριο. Η νέα γενιά του σήμερα θυμά τη γενιά του όχι, τη γενιά που μας παραγγέλει, να σκέφτεστε, να ζείτε, να ενεργείτε σαν Έλληνες. Οι μαθήτριες και οι μαθητές, μενά τη γυμνασίου Πατρών, είναι τώρα εδώ μπροστά από την εξέδρα των επισήμων. 75 χρόνια από τότε που οι πρώτες βόμβες έπεφταν λίγα μέτρα πιο πέρα εδώ. Εκείνο το πρωινό του Οκτώβρη του 40. Τιμή και μνήμη σε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για να ζούμε σήμερα δεύτερη. Τα παιδιά μας, οι μαθητιώσα νεολαία μας, τα νιάτα που οικοδομούν πάνω στην παράδοση και την πρόοδο, οι μαθήτριες και οι μαθητές του 9ου Γυμνασίου Πατρών περνούν τώρα από μπροστά μας. Η νέα γενιά που σήμερα τιμά το όχι. Εντέκατο Γυμνάσιο Πατρών. Αυτά τα παιδιά που περνούν τώρα είναι αυτά που θα διαφυλάξουν για τους ίδιους
αλλά και για τις επόμενες γενιές την πίστη στις αξίες και στα ιδανικά της φυλής μας. Οι μαθήτριες και οι μαθητές θωρακίζονται με τη γνώση και τη μόρφωση για να πάρουν στα χέρια τους την Ελλάδα του αύριο. Και τώρα οι μαθήτριες και οι μαθητές του 15ου Γυμνασίου Πατρών, η νέα γενιά, τα μάρη και ελπίδα του λαού μας, οι συνεχιστές των αγώνων και των παραδόσεων του έθνους μας. Τα παιδιά αυτά η πατρίδα στηρίζει το μέλλον της. Από αυτά τα παιδιά θα βγουν οι αυριανοί ηγήτορες του έθνους μας. Είναι οι μαθήτριες και οι μαθητές του 15ου Γυμνασίου Πατρών. Που αξίζει να ζήσουν σε μια Ελλάδα ελεύθερη από κάθε είδους δεσμά. Και ακολουθεί το πρώτο γυμνάσιο παραλίας. Παρελάβει με περηφάνεια τα μικρά Ελληνόπουλα. Οι συνεχιστές αναλύουν της ελληνικής παράδοσης. Μαθητές και μαθήτριες που μαθαίνουν και τους αγώνες των προγόνων και συμμετέχουν στις εκδηλώσεις μήνες των αγώνων αυτών. Είναι οι μαθητές του πρώτου γυμνασίου παραλίας. Η μαθητική παρέλαση συνεχίζεται εδώ στην Αγίου Ανδρέου με τις μαθήτριες και τις μαθητές του γυμνασίου Αγίου Βασιλείου. Παρελάβουν για να τιμήσουν τους αγωνιστές του 40, αυτούς που αγωνίστηκαν ενάντια στο φασισμό με σωματική και ψυχική ρόμη, εμπνεώμενοι από το ιδανικό της ελευθερίας. Γυμνάσιο Αγίου Βασιλείου, οι μαθήτριες και οι μαθητές που συμμετέχουν στην απόδοση τιμής στους ήρωες του 40. Μαθήτριες και μαθητές που συμμετέχουν στην απόδοση τιμής, στους ήρωες αγωνιστές του 40, σε επώνυμους και ανώνυμους, σε γνωστούς και άγνωστους στρατιώτες. Είναι οι μαθήτριες και οι μαθητές του Γυμνασίου Θεμελίκων που τιμούν και αυτοί μαζί με όλους εμάς τους αγωνιστές του 40. Αδούλωτες ψυχές που χάθηκαν στα βουνά της Κρήτου και της Αλβανίας για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Η φάλακα των γυμνασίων κλείνει λίγο με το ιδιωτικό γυμνάσιο εκπαιδευτήρια Αναγέννηση. Μαθήτριες και μαθητές του σχολείου με την καταξιωμένη πορεία χρόνων λειτουργίας και εκπαιδευτικής προσφοράς στην πόλη μας που δίνουν το δικό τους αγώνα να βρουν και να ακολουθήσουν το δρόμο της ηθικής και της αγάπης, έτσι όπως λαμπρά μας δίδαξαν γενναίες γενναιών ήρωων του έθνους. Έτσι όπως φωτισμένα γαλούστησαν μάρτυρες και απόστολοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι οι μαθήτριες και οι μαθητές του Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου Αναγέννηση.
παραδοσιακές χορευτές τους ενώνουν τώρα μπροστά από την εξέδρα των επισήμων. Μετά τα γυμνάσια θα ακολουθήσουν τώρα τα δημόσια και ιδιωτικά λύκεια του Δήμου Πατρέων. Οι γενναίοι μαθητές του 40, σαν άξιοι απόγονοι των μαθονομάχων και των θαλαμινομάχων και των ηλών του 21, δίδαξαν την ανθρωπότητα ολόκληρη ότι η ύλη δεν μπορεί να νικήσει το πνεύμα. Αυτή την αλήθεια προσπαθεί να μεταδώσει το σχολείο. Είναι το δεύτερο γενικό λύκειο Πάτρας. Μετά τις μαθήτριες και τους μαθητές του Δευτέρου Λυκείου Πατρών έρχεται τώρα ένα άλλο παλαιό ιστορικό λύκειο της πόλης, το τρίτο γενικό λύκειο Πατρών. Η γενιά που εγγυάται όλους μας τους στόχους για ένα καλύτερο αύριο. Η νέα γενιά που σήμερα περισσότερο παρά ποτέ χρειάζεται να κάνει βίωμα και ανάγκη την πολύτιμη έννοια της ανεξαρτησίας. Της ανεξαρτησίας από κάθε είδους εξάρτηση. Είναι οι μαθήτριες και οι μαθητές του τρίτου γενικού λυκείου Πατρών. Ανήκει στα ιστορικά γεγονότα που τρέχουν την ψυχή και το νου ολόκληρης της ανθρωπότητας. Σε ολόκληρη την ελληνική ιστορία επιζεί το ακατάλληλο πνεύμα των Θερμοπυλών, της Σαλαμίνας, των Πλατεών, του Βυζαντίου, του 21 και του 40. Και τώρα περνάει μπροστά μας το έκτο γενικό λύκειο Πάτρας. Μαθήτριες και μαθητές που τιμούν τη μνήμη του έτου του 40. Ένα πραγματικό έπος που απέδειξε κεφάλι ότι η ενότητα και η πίστη οδηγούν στη νίκη. Μόνο ενωμένοι Έλληνες μεγαλουργούν. Ένα το γενικό λύκειο Πατρών. Παρελάβουν τα παιδιά μας, οι νέοι μας, αυτοί που θα γιγαντώσουν το έθνος, το ελληνικό και θα γίνουν πύρκες αγάπης, φιλοπατρίας και ελευθερίας. Οι μαθήτριες και οι μαθητές του 9ου Γενικού Λυκείου Πατρών. Και τώρα ακολουθεί το Γενικό Λύκειο Βραχνεΐκων. Αυτά τα παιδιά που περνούν τώρα από μπροστά μας είναι αυτά που θα διαφυλάξουν για τους ίδιους, αλλά και για τις επόμενες γενιές, την πίστη της αξίας και τα ευαλικά της φυλής μας. Γενικό Λύκειο Βραχνεΐκων. Και μετά το Γενικό Λύκειο Βραχνεΐκων, οι μαθήτριες και οι μαθητές του Γενικού Λυκείου Βραχνεΐκων. Η κληρονόμη μιας ιστορίας μακραίωνης και μοναδικής. Αυτή την ιστορία που κουβαλούν μέσα τους, την αφομοιώνουν δημιουργικά, είναι άξιοι συνεχιστές των προγόνων τους. Οι μαθήτριες και οι μαθητές του Γενικού Λυκείου Βενενικών. Μαθήτριες και τους μαθητές του Γενικού Λυκείου Βενενικών που παίρνουν τώρα από την εξέδρα.
εργαλείο της Εθνικής Επετείου, που δεν αφήνει να ξεχαστεί η θυσία. Νέοι που με τον αγώνα τους για πρόοδο δίνουν κάποια φορά δικαίωση στην θυσία των προγόνων. Είναι οι μαθήτριες και οι μαθητές του Γενικού Λυκείου Καστριτσίου. Και ακολουθεί το πειραματικό λύκειο του Πανεπιστημίου Πατρών. Παρελάβουν η μόρφωση, η ομορφιά και η παλικαριά της Αδούλου της ελληνικής ψυχής. Αυτοί που σε λίγο θα γίνουν επαγγελματίες, τεχνίτες, επιστήμονες, που θα είναι το μέλλον της Ελλάδας. Οι μαθήτριες και οι μαθητές του σήμερα είναι οι ενήλικες που θα στελεχώσουν αύριο όλους τους χέρους τομείς της ζωής της χώρας. Είναι το πειραματικό λύκειο του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι μαθήτριες και οι μαθητές που τιμούν το όσο του 40. Ταυτόχρονα είναι οι σπουδαστές μας, αυτοί που δίνουν το δικό του σύγχρονο αγώνα μέσω της πανεπιστημιακής γνώσης για τη σύγχρονη Ελλάδα της παιδείας, της καινοτομίας, της ανάπτυξης και του πολιτισμού. Είναι οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών. Το βάθος της Αγίου Ανδρέου φαίνεται το λάβαρο της Ένωσης Κυπρίων. Οι Κύπροι αδερφοί μας, η σημερινή μέρη της Κύπρου, ως νήσι Έλληνες τιμούν το μεγαλειώδη αγώνα των νέων του 40 για ελευθερία και εθνική αξιοπρέπεια. Είναι η Ένωση Κυπρίων Νομού Αχαΐας. Είναι οι Έλληνες που έρχονται από το μακρινό πόντο, που έλυσαν τις αγώνες και τις θυσίες της φυλής μας, που άντεξαν σε διωγμούς και γαζεβούς, αλλά φύλαξαν μέσα όλες τις εθνικές παραδόσεις του έθνους μας. Είναι ο φάρος ο δύον πατρών. Τώρα έρχεται κοντά μας το σώμα Ελληνίδων οδηγών. Με την τιμημένη σημαία του, με το χρυσό τριφύλι,
Το Σώμα Ελλήνων των Οδηγών που σε κάθε στιγμή της ορυκής μας ιστορίας έγραψε τις δικές του λαμπερές σελίδες. Οι οδηγοί και τα στελέχη τους που κρατούν τη σημαία ψηλά σαν υπέρτατη ιδέα και γίνονται φωτεινή πάρη με το παράδειγμά τους. Ακολουθούν τα αστέρια που ξέρουν από τώρα, από μικρή ηλικία, να αγωνίζονται για το καλό, να αγαπούν τους ανθρώπους και να σέβονται την πατρίδα. Τα πουλιά, τα παιδιά που από μικρά ξεχωρίζουν για τα ψηλά τους ιδανικά. Τη δυνατή πίστη και τις αταλάντευτες αρχές τους. Οι οδηγοί, τα παιδιά που αύριο θα γίνουν ευαισθητοποιημένα άτομα, δημιουργικοί άνθρωποι, συνειδητοί πολίτες. Και οι μεγάλοι οδηγοί που σε κάθε έκφραση της ζωής βρίσκονται πάντα μπροστά, πρωτοπόροι για τον συνάνθρωπο, τη φύση, τον πολιτισμό, την Ελλάδα. Και ακολουθεί το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Αυτό το υπέρχει ρομαντικό παιχνίδι, κοινωνική σύνταξη, με το πρόγραμμά του για παιδιά και εφήβους. Με τις αρχές του για μια καλύτερη ζωή. Από το 1910 μέχρι σήμερα, συνδέονται από τις χιλιάδες Ελληνόπουλα και τους χίλια εμπόδια, προς την ελληνική πάνω όπως χρειάζεται. Τους μαθαίνει να ζουν αρμονικά με τους συνανθρώπους τους. Να σέβονται και να φορούν το περιβάλλον, να δίνουν χέρι βοηθεία και να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο όπου και να τον συναντήσουν. Του προσκοπισμού, τα μικρά λιχόπουλα που μαθαίναν την αρμονικά με τους συνανθρώπους που τους σέβονται και να φροντίσουν το περιβάλλον, να δίνουν ένα χέρι βοήθειας και να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο όπου και αν τον συναντήσουν. Περνούν τώρα από την εξέδρα των επιτυχίων. Προσκοπισμός που ζούμε, αυτός που θέλουμε να ζει σε κάθε παιδί της πατρίδας μας, είναι αυτός που περνά τώρα από μπροστά μας. Νέες και νέοι κάθε γενιάς και κάθε ηλικίας, αφιερωμένοι στον αλτρουισμό, στον άνθρωπο και στον συνάνθρωπο. Ένα σύλλογο με αξιοσημείωτη παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα της ευρύτερης περιοχής μας. Σε μια ενεργή συμμετοχή και δραστηριότητα που αναδεικνύει τα στοιχεία της παράδοσης και του πολιτισμού μας. Στοιχεία απαραίτητα για τη συνέχιση της εθνικής μας ταυτότητας. Και τώρα οι Μωραΐτες. Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 2014. Και έχει σκοπό τη διατήρηση και την παραγωγή των αγνών παραδόσεων, των ηθών και των αξιών του ελληνικού λαού που εκφράζονται μέσα από τα δημοτικά τραγούδια και τους χορούς. Με τις παραδοσιακές στολές, οι νέες και οι νέοι του Μωριά, οι Μωραΐτισσες και οι Μωραΐτες, οι συμπατριώτες μας, thank you.
συλλογισμός, ιστορία, μνήμη και παράδοση. Να λιγώνουν ένα λαό που ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Είναι οι μωραΐτες, εσείς και οι μωραΐτες που περνούν τώρα από την εξέδρα. Η σημαία του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού δοκιμάτιζε στα νοσοκομεία και στις μάχες του 40 δίπλα στον στρατιώτη, στον ασθενή και στον τραυματισμένο. Είναι τώρα κοντά μας το σώμα εθελοντών νοσηλευτικής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Οι εθελοντές νοσηλευτικής και οι εθελόντες, πολλοί μας στελέχοι του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που με την αγάπη και την αποσίωσή τους στην υψηλή ιδέα του ανθρωπισμού προσέφεραν και προσφέρουν ανεκτήμητες υπηρεσίες στην πατρίδα και στον συνάνθρωπο. Κοντά στην τρίτη ηλικία, στον μπάσκετο, στα νοσοκομεία, στις αποστολές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στην έκτακτη ανάγκη, με όπλο την πίστη, τα ερυθροσταυρικά ιδανικά αποτελούν ελπίδα και πάρα ανθρωπιά στους σημερινούς δύσκολους καιρούς. Κοινωνικής πρόνοιας. Οι εθελοντές κοινωνικής πρόνοιας του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού δραστηριοποιούνται στην πόλη από το 1994, προσφέροντας ανθρωπιστικό έργο σε μοναχικούς, ηλικιωμένους συνανθρώπους μας, άτομα με ψυχική νόσο, κρατούμενους, πρόσφυγες, άτομα με κινητικές και νευρικές αναπηρίες, παιδιά που φιλοξενούνται σε ιδρύματα της περιοχής, οικονομικά αδύναμες οικογένειες, καθώς επίσης σε έκτακτες ανάγκες και σε θύματα φυσικών καταστροφών. Παρελάβουμε τώρα κοντά μας το σώμα εθελοντών σαμαριτών και διασωστών του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού από τα πιο δραστήρια στην Ελλάδα και από τα πιο γνωστά σε όλο τον κόσμο για τη δραστηριότητά τους. Είναι τα παιδιά που στρατεύθηκαν ηλικιοφελώς στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για να προσφέρουν τις υπηρεσίες στον πάσχοντα στην άνθρωπο. Είναι τα παιδιά της ομάδας διάσωσης, της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Οι Σαμαρίτες εθελοντές του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Τα παιδιά που βρέθηκαν από τους πρώτους τους καταστροφικούς σεισμούς της Ελλάδας, της Τουρκίας και του Πακιστάν, που έσωσαν ανθρώπινες ζωές μέσα από τα ερήπια. Είναι δικοί μας άνθρωποι που εκπαιδεύονται στις πρώτες βοήθειες, στη διάσωση, την αδαβασωστική και είναι σε ετοιμότητα όλο το 24ωρο για να βοηθήσουν εμάς όταν τους χρειαστούμε. Πάντα πρώτοι με το χαμόγελο, την εμπειρία τους, τις γνώσεις και τον εξοπλισμό τους αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την προστασία της υγείας μας και την απομάκρυνση του κινδύνου όταν αυτός απειλεί τη ζωή μας. Και τώρα, η υπεύθυνη του Τμήματος Φυσικής Αγωγής του Νομού Αχαΐας, κυρία Γεωργία Μητρογιάννη, αναφέρει τη λήξη των πολιτικών τμήματων της παρέλασης στην αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Επισκευμάτων, κυρία Σία Αναγνωστοπούλου. Ο επικεφαλής των στρατιωτικών τμήματων και έχουν το Γενικό Πρόσταγμα της Στρατιωτικής Παρέλασης από τη Συνταγματάρχη του Στρατηγικού Γιώργου Σκουρδιού Ρούστης 76 με αναφέρει τώρα τον ταξίαρχο Γιώργο Παναδοκατρίκη την έναρξη των στρατιωτικών τμήματων της παρέλασης και λαμβάνει θέση απέναντι από την εξέδρα του επιτήμου. Είναι η στιγμή που θα ξεκινήσει το στρατιωτικό σκέλος της παρέλασης. Χειροκροτήστε τα στρατευμένα νιάτα του τόπου μας. Μπροστά από τους επιστήμους, τα παιδοπόρα τμήματα
ασφαλείας και πρώτη απόλυση πολεμική σημαία του στρατού μας. Παρελάβουμε το κέντρο εκπαιδεύσεων τεχνικών και τώρα περνούν τα στρατεύματα στα στρατευμένα νιάτα, στα στρατευμένα παιδιά της πατρίδας, οι φρουροί και οι γλυκές της Γαλλίας και της ασφάλειας του έθνους. Παρελάβουν και άφηγε ο μαθητός μπροστά από την εξέδρα των επιστήμων. Είναι τα στρατευμένα νιάτα του τόπου μας. Οι νέες και οι νέοι του κέντρου εκπαίδευσης τεχνικού. Ο στρατός μας. Και οι ποιητές της Γαλλίνης, της ασφάλειας, του έθνους και της χώρας είναι εδώ μπροστά μας, τους τιμούμε και μας τιμούν τα στρατευμένα νιάτα της πατρίδας μας. Και ακολουθεί το ναυτικό μας, τα πεζοπόρα τμήματα του στρατού, ακολουθεί το ναυτικό. Η σημαία του πολεμικού ναυτικού μας, η απόγονη των σάλαμινομάχων, του Κανάρη, του Μιαούλη και του Παπα-Νικολίου. Από την εξέδρα περνούν τώρα τα πεζοπόρα τμήματα του πολεμικού ναυτικού. Του γαλάζιου ελληνικού ουρανού. Και τώρα ο έφορτο γενικό πρόσταγμα από τη συνταγματάρχη πεζικού Γιώργο Κουρνούρο αναφέρει στον ταξίαρχο Γιώργο Παλαιοκαστρίτη, ανώτερο διοικητή του Ασπατρών, το τέλος της αθλητικής παρέλασης.